Νίκη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πριν από πολύ λίγα λεπτά η κρισιμότερη ίσως συνάντηση εδώ και πολλές δεκαετίες ανάμεσα σε Έλληνα και Γάλλο. Βλέπουμε και τις πρώτες εικόνες, συγγνώμη για τη διακοπή Σπύρο, να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας, είναι οι πρώτες εικόνες από αυτήν την συνάντηση. Ναι, Σπύρο. Και αυτό γιατί στο φόντο της άνευ προηγουμένου τουρκικής προκλητικότητας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμάνουελ Μακρόν μιλούν για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, την ευάθυνση αυτής και χωρίς να υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία των δύο κρατών, μιλούν ουσιαστικά για αμυντική συνδρομή της Γαλλίας σε περίπτωση που η Άγκυρα κλιμακώσει την επιθετικότητά της έναντι της Ελλάδος. Για να το πούμε λαϊκά, Νίκη, μιλούμε για τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που η Άγκυρα επιτεθεί στην Αθήνα, για μια συμφωνία που αν όλα πάνε καλά αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες σε νέα συνάντηση των δύο ανδρών, πιθανώς ξανά επί γαλλικού εδάφους. Στον πυρήνα της ζήτησης πάντως είναι και τα εξοπλιστικά. Ξέραμε μέχρι πρότινος πως μιλάμε για την προμήθεια 18 νέων και μεταχειρισμένων γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ. Ναι. Μιλάμε και για πυράβλους από την Γαλλία. Στη συζήτηση δεν έχει φύγει ποτέ η προοπτική απόκτησης φρεγάτας ή φρεγατών, καθώς η Αθήνα κοιτάζει και την γαλλική αγορά σε αυτό το μέτωπο. Ναι. Και όλα αυτά βεβαίως γίνονται λίγες ώρες μετά από μια πολύ σκληρή τοποθέτηση του Γάλλου Προέδρου, του Εμμάνουελ Μακρόν, έναντι του Ερντογάν. Κάλεσε ουσιαστικά την Ευρώπη να κρατήσει στιβαρή, ισχυρή στάση κατά της Τουρκίας. Μοιάζει, Νίκη, σαν ο Γάλλος Πρόεδρος να θέλει να οθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει μία ενιαία γραμμή έναντι της Τουρκίας και όλο αυτό το κεκτημένο πολύ σημαντικό για την Αθήνα εν ώψη της ειδικής συνόδου 24-25 Σεπτεμβρίου που υπάρχει εκεί η προοπτική κυρώσεων. Από ό,τι πληροφορούμε, από τις πρώτες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά μου είναι πως στην συνάντηση των δύο ανδρών υπήρξε απόλυτη συμφωνία και συμβατότητα. Αυτή είναι η όρη που χρησιμοποιεί η Αθήνα σε ό,τι αφορά την κεντρική στρατηγική έναντι της Τουρκίας.